Antonio Ross. Πέφτει και ο Καντζαλή και να ετοιμαστούμε για την εκκίνηση της τέταρτης που είναι. Έχει δοθεί η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Για την, με την εκκίνηση ο Φερσούτ θα πάει στην πρωτοπορία. Μαρία Οχάρα ακολουθεί. Τώρα ο Κιν Βακλάς βρίσκει διάδρομο για να περάσει αυτός στην τρίτη θέση μαζί εξωτερικά με τον Αντώνα Ρο. Ο Φερσούτ πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται ο Κιν Βακλάς νωρίς να περάσει στην δεύτερη θέση απ' έξω. Ο Αντώνα Ρο εξωτερικά η Μαρία Οχάρα έμεινε πίσω. Ο Μπάκας και ακόμη πιο πίσω ο Θεόφιλος με το Φερσούτ να είναι ένα μήκος μπροστά 1,5 από τον Κιν Βακλά. Που είναι στη δεύτερη θέση ο Αντώνα Ρο είναι στην τρίτη. Έμειναν πιο πίσω από όλοι άλογα. Μαρία Οχάρα και Μπάκας και Θεόφιλος. 600 Φερσούτ είναι στην πρωτοπορία σε καταδίωξή του ήδη. Ο Κιν Βακλάς είναι στο ένα μήκος. Πιο πίσω είναι ο Αντώναρος και ο Μπάκας προσπαθεί να περάσει την τέταρτη θέση. Πάει για τελευταίο 500. Ο Φερσούτ έχει πλέον την πίεση του Κιν Βακλά που είναι στο μισό μήκος και ετοιμάζεται και κάνει την επίθεσή του στην στροφή. Φαίνεται ότι ελέγχει ρυθμό. Ο Κιν Βακλάς κάνει την επίθεσή του και περνά στην πρωτοπορία από τον Φερσούτ. Πιο πίσω είναι ο Αντώναρος. Κιν Βακλάς είναι στο ένα μήκος. Ο Φερσούτ θέλει να παραμείνει κοντά. Ο Αντώναρος θέλει να κάνει το finish. Το Κιν Βακλάς στο μεταξύ είναι στα 2-3 μήκη. Ο Αντώναρος εξωτερικά κάνει ένα καλό finish για να περάσει τη δεύτερη θέση εις βάρος του Φερσούτ. Καθότι ο Κιν Βακλάς είναι μπροστά στα 3 μήκη, ο Αντώναρος είναι στη δεύτερη θέση. Κιν Βακλάς θα κερδίσει και σήμερα εύκολα. Αντώναρος, Μπάκας και Φερσούτ. Άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση και εύκολη επικράτηση για τον Κιν Βακλά. Και μόνο ακολούθησε τον ρυθμό, εξουδετέρωσε και τον κύριο αντίπαλό του που ήταν πριν από την υποδρομή ο Φερσούτ. Αν κερδίσει εύκολα, πολύ καλή εμφάνιση για το outsider, τον Αντώναρο, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Ο Μπάκας είναι τρίτος και ο Φερσούτ τέταρτη θέση.